Ξεκινούσα στην ηλικία των 17, έχοντας ολοκληρώσει το σχολείο σε full time απασχόληση, αφιέρωσα τη ζωή μου. Στερήθηκα την οικογένειά μου, στερήθηκα αυτό που λέμε μια φυσιολογική ορίμανση με εφηβικά, μεταφηβικά, φοιτητικά χρόνια και όλα αυτά. Το καλοκαίρι στα 16 δούλευα σε κατασκήνωση για να βγάλω το χαρτζιλίκι μου. Και ξαφνικά το επόμενο καλοκαίρι, ενώ έχω κλείσει την κατασκήνωση, μου λένε δεν μπορείς να πας κατασκήνωση. Γιατί μόλις τελείωσες το διαγωνισμό Elite Model Look και έχεις κλείσει συμβόλαια και αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι στην Αθήνα και να δουλεύεις. Παιδιά, δεν μπορώ. Πληρώνομαι 50.000 δραχμές, δηλαδή 150 ευρώ για ένα μήνα δουλειά. Πού θα τα βρω αυτά τα λεφτά? Θα πάρεις 4.500 ευρώ, τι εννοείς, για μία μέρα. Οπότε ήταν λίγο όπα, αλλάζει ζωή ξαφνικά. Στερηθήκατε πολλά στο φαγητό? Πάρα πολλά. Και μάλιστα για ένα διάστημα έλεγα ωραία. Και τώρα που έφτασα σε μια ηλικία που έχω τα οικονομικά μέσα για να έχω πρόσβαση να τρώω ό,τι θέλω, ο βασικός όρος είναι να μην αγγίζω τίποτα. Κυκλοφορούσα και με ένα κόκκινο βιβλιαράκι. Δεν ήταν το κεφάλαιο του Μάρξ, ήταν ο θερμίδομετρητής. Διότι και με ένα τευτεράκι, ένα μολυβάκι σημείωνα μία φέτα ψωμί, δύο κουταλιές βούτυρο, τρεις φέτες τυρί και όλα αυτά. Πηγαίνοντας στον παγκόσμιο διαγωνισμό του Elite Model Look, η κοπέλα που ήταν πριν από μένα ήταν 10 πόντους ψηλότερη από μένα και είχε τα ίδια κιλά με μένα. Οπότε σε μία μόνιμη καθημερινή σύγκριση 15 ημερών, προσπαθούσα κάπως, έπρεπε να πέσω εγώ, νόμιζα στο μυαλό μου, λίγο πιο χαμηλά εφόσον αυτή ήταν σε αυτά τα κιλά. Με αποτέλεσμα να γυρίσω στην Ελλάδα, να επιστρέψω μετά το διαγωνισμό και μπροστά στα κιλά μου να υπάρχει το νούμερο 4. Και έχω ύψος 1,74, το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, 47 κιλά. Φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση? Αρκετές φορές, διότι και λυπάμαι το λέω, συνήθως ήταν Γερμανοί. Παρόλο που τους είχα εξαιρετική συμπάθεια, ήταν εξαιρετικά απάνθρωποι, διότι με έπαιρνε η Γερμανίδα, με σβέρκωνε κανονικά από το ρούχο, με έσαιρνε στο φωτογράφο και λέγοντάς του παραπονούμενη στα γερμανικά ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, γι' αυτό κοιτάτε πώς είναι. Μα με κλείσατε ξέροντας στην κάρτα μου όχι μόνο πώς είναι το πρόσωπό μου, το χρώμα των μαλλιών μου, των ματιών μου, το ύψος μου, τα κιλά μου, την περιφέρειά μου. Οπότε δεν μπορείς να μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, επειδή εσύ δεν μπορείς να τα φέρεις πέρα στη δουλειά σου. Μείνατε έγκυος στο γιο σας σε μικρή ηλικία, 23 ετών. Πώς το αντιμετωπίσατε? Ίσως έπαιξε ρόλο ότι εκείνη την περίοδο στο στενό μου οικογενειακό περιβάλλον προσπαθούσανε να αποκτήσουν παιδί και δεν τα κατάφερναν. Και εγώ έμεινα έγκυος εντός εισαγωγικών κατά λάθος. Ωραία, λέω, θα κάνεις ένα διάλειμμα τώρα, θα αφοσιωθείς αυτό το πλάσμα και μετά θα επιστρέψεις τη δουλειά σου. Είστε αυστηροί, είστε από τις υπερβολικές μαμάδες? Νιώθω εγώ ότι είμαι εξαιρετικά δίκαιη, προσπαθώ τουλάχιστον. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τους γονείς τους να είναι φίλοι κολλητοί. Άλλο να έχεις μια σχέση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης και να μην ξεχνάς όμως ότι είσαι ο γονιός. Τα παιδιά έχουν ανάγκη τους γονείς τους. Φίλους έχουν. Ο Άγγελος, όταν ήταν πιο μικρός, τυχαία κάποια στιγμή που έφτιαχνα λίγο το σπίτι που συγγύριζα, έπεσε στα χέρια του το μπουκ. Και ξαφνικά ακούω μια φωνούλα που είσαι, «Μαμά, είσαι όμορφη». Έλειωσα, έσβησα. Περάσαμε και μια φάση όπου η μαμά μπήκε στο σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι, στη Χαλκιδική που ήμασταν για διακοπές και φορούσε σορτσάκι και από πάνω το πάνω μέρος του μαγιό και μου λέει, τι εμφάνιση είναι αυτή, πώς μπαίνεις έτσι σε κόσμο, δεν είμαστε στην παραλία. Θα σκεφτόσασταν να ανεβείτε ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας? Η γυναίκα έχει ανάγκη τη συντροφικότητα, γιατί χωρίς σύντροφο αγριεύει. Τώρα ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Όχι, δεν το αποκλείω, μη σου πω, το έχω και στόχο. Αν σκεφτόμουν να κάνω άλλο παιδί, έχω βάλει όριο νούμερο. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, τα 40. Ξέρεις, δεν θέλω να είμαι έτσι εριστική.